Με περίσσιο θράσος, η κυβέρνηση παίρνει σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο για το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Μιλάει για αυξήσεις σε μισθούς και μέτρα στήριξης. Πού τα βλέπουν, όταν μετά από χρόνια μνημονίων, το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι το νέο υπερμνημόνιο με τα εκατοντάδες προαπαιτούμενα, τόσες περικοπές στους μισθούς που εφάρμοσαν όλες μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις και ταυτόχρονα αυξήσεις σε τιμές σούπερ μάρκετ, βενζίνη κλπ. Οι αυξήσεις αυτές που διαφημίζει, όπως και τα pass και τα voucher και άλλα που παίρνουμε, όχι μόνο δεν αντιστοιχούν ούτε στο ελάχιστο στις ανάγκες μας, αλλά δεν καλύπτουν ούτε κατ' ελάχιστο τις απώλειες που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτές οι αυξήσεις για έναν εκπαιδευτικό αντιστοιχούν σε περίπου 600 ευρώ το χρόνο. Χρήματα που τα έχεις δώσει ήδη σε χαράτσια, στις οικογενειακές σου ανάγκες και αλλού. Αλλά αν ειδικά είσαι και αναπληρωτής, από τα 600 ευρώ, τα μισά τα δίνεις ήδη για μια μετακόμιση στο τέλος της σχολικής χρονιάς και τα υπόλοιπα μισά για ένα καπάρο για ένα νέο σπίτι που θα νοικιάσεις πανάκριβα και εννοείται επιπρόσθετα έχεις τη μετακίνηση χιλιομέτρων από τον τόπο κατοικίας σου. Χωρίς να προσμετρώνται μέσα σε όλα αυτά τα υπόλοιπα έξοδα, τα δικά σου και της οικογένειάς σου. Είναι ή δεν είναι λοιπόν κοροϊδία? Αντικρίζουμε καθημερινά τα μάτια των μαθητών μας, που από το ίδιο μετερίζει παλεύουμε μαζί με αυτούς, αλλά και με τους γονείς τους, για ένα σχολείο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων. Βάζουμε πάντα μπροστά το σημαντικό μας ρόλο ως παιδαγωγοί, γιατί αυτό είναι που πραγματικά μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Βέβαια, με το άρθρο 61 του νομοσχεδίου, όπως φαίνεται, η κυβέρνηση θέλει να μας εξασφαλίσει ικανότητα δουλειάς μέχρι τα 74, και πλέον ο δάσκαλος δεν θα αποχωριστεί τους μαθητές του ακόμα και μέχρι τα βαθιά γεράματα. Αντί να λέμε παραμύθια στα εγγόνια μας, μας θέλει να είμαστε στην τάξη μέχρι και το θάνατο. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις πραγματικές μας ανάγκες. Συνεχίζουμε ανυποχώρητοι, το νομοσχέδιο αυτό θα μείνει στα χαρτιά. Καταρχάς, να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων του μοιραίου Καναντέρ, που εχθές είχαμε αυτή τη συντριβή μέσα σε αντίξωες συνθήκες και κάτω από διαδικασίες όπου δεν υπάρχουν ούτε σύγχρονα επίγεια ούτε σύγχρονα εναέρια μέσα για να αντιμετωπίσουν τις φωτιές το 2023. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που ο προϋπολογισμός του κράτους για το πρώτο τρίμηνο έχει ξεπεράσει τα 2,11 δις και έχει παρουσιάσει πλεόνασμα. Όλα αυτά σε μια περίοδο που μια χούφτα παράσιτα από 130 επιχειρηματικούς ομίλους παρουσιάζουν κέρδη 10,41 δις ευρώ. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που είναι προκλητική ισχυρισμή της κυβέρνησης να βαφτίζει και να μας λέει ότι είναι κατάκτηση η δίθεν αύξηση του μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους. Μάλιστα, σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός σκαλπάζει στο 7% και για το λαϊκό νοικοκυριό στο 12%. Δηλαδή, με λίγα λόγια, συνάδελφοι, έρχονται να μας πούνε ότι μοιράζουνε καθρεφτάκια σε ηθαγενείς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα με το νομοσχέδιο που παρουσιάζουν τις δίθεν αυξήσεις με το 1,5 ευρώ την ημέρα για τους εργαζόμενους των δημοσίων υπαλλήλων. Όταν παρουσιάζουν ως κανονικότητα παράλληλα τους νόμους που διατήρησαν και ψήφισαν από το 2009 με τις περικοπές τους μισθούς στους εργαζόμενους, με τις περικοπές στο 13ο και 14ο μισθό, με το να μην υπάρχει μισθολογική ορίμα στη διετία 2016-2017 και μάλιστα να συνδέεται ο μισθός των εργαζόμενων δημοσίων υπαλλήλων με τη στοχοθεσία και την απαράδεκτη αξιολόγηση. Είναι χαρακτηριστικό, συνάδελφοι, ότι αυτή τη στιγμή και παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου και της Διοίκησης, το 2023 το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής
στενάζει γιατί δεν υπάρχουν σε κλινικές. Ποιο? Ο κλιματισμός. Μάλιστα, έρχονται να δεσμευτούν απέναντί μας και να βαπτίσουν ως πρόοδο το γεγονός ότι μακροχρόνια άνεργοι θα έχουν, λέει, τη δυνατότητα να παρουσιάζουν ένσημα για να καλύψουν τη συνταξιοδότησή τους με το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ από τα 67 στα 74. Εμείς τους λέμε ότι καμία ανοχή δεν περισσεύει, καμία μέρα δεν πρέπει να περισσέψει για αυτή την κυβέρνηση και για οποιαδήποτε κυβέρνηση, και τις επόμενες ημέρες, το επόμενο καιρό, τα σωματεία να καλλιεργήσουν στη συνείδηση του εργαζόμενου κόσμου ότι αυτό το μέτρο δεν θα περάσει, ότι θα μας βρούνε μπροστά τους και ότι θα δώσουμε μάχη για κανένα νέο έγκλημα να μην σταθεί στη συνείδηση του κόσμου και ότι δεν είμαστε οι νέοι ηθαγενείς που τα μοιράζουν καθρεφτάκια. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, νέες νίκες για το αύριο, για κάθε εργαζόμενο, και η πρωτοπορία κάθε μέρα θα βρίσκεται εδώ. Η σημερινή συγκέντρωση πραγματοποιείται κάτω από το βάρος των μεγάλων καταστροφικών πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει σε πολλές περιοχές της χώρας τις τελευταίες μέρες, καταστρέφοντας λαϊκές περιουσίες και φυσικό πλούτο, αλλά και αφαιρώντας ανθρώπινες ζωές όπως του κτηνοτρόφου και των δύο χειριστών του Καναντέρ Θικάριστου. Και για αυτούς τους νέους ανθρώπους, όπως τα εργοδοτικά εγκλήματα, δεν φταίει ούτε η κακιά στιγμή, ούτε το κακό το ριζικό τους. Φταίει η εγκληματική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και όλων των προηγούμενων, που βάζει το κέρδος πάνω από τις ζωές μας. Γι' αυτό βρισκόμαστε και εδώ, και εμείς εδώ σήμερα, κάτω από αυτές τις συνθήκες καύσωνα που επικρατούν, γιατί δεν ανεχόμαστε την κοροϊδία της κυβέρνησης. Γιατί δεν επιτρέπουμε η κυβέρνηση να μας θεωρεί ηθαγενείς και που με καθρεφτάκια μπορεί να μας εξαπατήσει. Γιατί οι αυξήσεις στους μισθούς που θέλουν να νομοθετήσουν σήμερα είναι ψίχουλο και όχι πατεσπάνι όπως το παρουσιάζουν σε εμάς αλλά και στο λαό, προκειμένου να λειτουργήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός. Μετά από μια δωδεκαετία τριών σκληρών μνημονίων και του πετσοκόμματος των μισθών που εφάρμοσαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν αναπληρώνονται οι απώλειες που είχαμε, αλλά δεν καλύπτεται ούτε στο ελάχιστο η πραγματική τους μείωση των τελευταίων χρόνων. Έχουν το θράσος και μιλούν προκλητικά για μέτρα που δεν θέτουν σε κίνδυνο την δημοσιονομική πορεία, για μέτρα ρεαλιστικά και κοστολογημένα, βάζοντας όμως στο κρεβάτι του προκρούστη τις ανάγκες των εργαζομένων για αξιοπρεπή μισθό και ζωή, την ώρα που η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων καλπάζει. Η οικονομία αντέχει να έχουμε 150 εταιρείες στο χρηματιστήριο το 2022 με αύξηση κερδών στο 300%, αντέχει να δίνονται δεκάδες δις από το Ταμείο Ανάκαμψης Επενδύσεις ενισχύσεις μεγάλων επιχειρήσεων, αντέχει να φορολογούνται εθελοντικά οι εφοπλιστές και οι αυτοπλόοι να επιδοτούνται με 130 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, όταν όμως από τις αυξήσεις στα τρόφιμα, στα είδη λαϊκής ανάγκης, στα καύσιμα και στην ενέργεια, στα ενίκια, τη φορολογία, ο μισθός εξαφανίζεται από τις πρώτες ημέρες, τότε η οικονομία δεν αντέχει για περισσότερα από 40 με 50 ευρώ το μήνα για τον εργαζόμενο δημόσιο υπάλληλο. Η κυβέρνηση συντηρεί συνειδητά τη σύνδεση των μισθών με τη στοχοδοσία και την αντιδραστική αξιολόγηση, με τα γνωστά μπόνους, μετατρέποντας συνολικά τη δημόσια διοίκηση σε εργαλείο εφαρμογής όλων των αντιλαϊκών μέτρων υπέρ του κεφαλαίου, μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων. Ενώ επίσης συνειδητά αυξάνει το επίδομα θέσης ευθύνης κατά 30%, ενισχύοντας κατά κύριο λόγο τα υψηλόβαθμα στελέχη για να υλοποιούν την αντιλαϊκή πολιτική της. Συναδέλφες και συνάδελφοι, ο εμπεγμός των δίθεν αυξήσεων στους μισθούς είναι ενταγμένος και αυτός στη ληστρική λογική «ένα σου δίνω και τρία σου παίρνω». Αποτελεί το τυράκι στη φάκα των προαπαιτούμενων σκληρών μέτρων του Ταμείου Ανάκαμψης που πρόκειται να πάρουν αυτό το διάστημα,
των αιματοβαμμένων πρωτογενών πλεονεσμάτων, της εξασφάλισης της επενδυτικής βαθμίδας, του ανταγωνισμού και της ανάπτυξης των λίγων. Οι οξυμένες ανάγκες των εργαζομένων και στο δημόσιο δεν καλύπτονται ούτε με ψίχουλα, ούτε και με τα πάση της κοροϊδίας. Απέναντι στην επίδεση απαντάμε με αγώνα για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει μέτρα κοροϊδία για την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Οι αυξήσεις που ισχυρίζεται ότι φέρνει η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν αναπληρώνουν τις απώλειες που προκλήθηκαν μετά από μια δωδεκαετία σκληρών μνημονίων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν καλύπτουν ούτε τη μείωση των μισθών των τελευταίων χρόνων. Καταδικάζουμε την αύξηση εισαγωγικά κοροϊδία της κυβέρνησης και διεκδικούμε ουσιαστικές αυξήσεις. Δεν χωράει καμιά αναμονή ούτε περίοδος χάριτος. Απαιτούμε αυξήσεις 20% στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Αποσύνδεση του μισθού από την αξιολόγηση και τη στοχοθεσία και ακόλυτη μισθολογική εξέλιξη. Μισθολογική εξέλιξη για όλους κάθε 2 χρόνια υπηρεσίας. Να προσμετρηθεί στη μισθολογική εξέλιξη και η διετία 16-17 που έχει παγώσει. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ με προσάυξη 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και την χρονοληστεία. Πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Και πάνω απ' όλα, συνολικά, δωρεάν δημόσια παιδεία, υγεία και πρόνοια για το λαό, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες μας. Ευχαριστώ. Με 40 βαθμούς, μέσα σε μια μέρα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε το νομοσχέδιο που φέρνει δίθεν μισθολογικές ενισχύσεις. Το κατέθεσε και το ψηφίζει με fast track διαδικασίες. Θα μου πείτε είναι πρωτόγνωρο αυτό? Όχι. Μιμείτε και παρελθούσες κυβερνήσεις που φέρνανε νομοσχέδια το 15 Αύγουστο. Εκεί συναγωνίζονται το πώς θα καταφέρουν να έχουν λιγότερες αντιδράσεις από τους εργαζόμενους και το λαό. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ σήμερα. Όλοι όσοι δεν ευχηθήκαμε καλή επιτυχία στο έργο της κυβέρνησης. Όλοι όσοι δεν βρίσκουμε θετικές τις ρυθμίσεις της κυβέρνησης. Και είμαστε πολλοί αυτοί. Δεν είμαστε μόνο όσοι είμαστε εδώ σήμερα που βρισκόμαστε ακόμα εδώ στην Αθήνα χωρίς άδεια. Είναι το σύνολο των εργαζομένων το οποίο καταλαβαίνει ότι αν είναι κοροϊδία είναι παιγμός το 1,5 ευρώ την ημέρα και το μισό ευρώ που δίνει για κάθε παιδί. Βεβαίως τις ίδιες απόψεις δεν έχει η πλειοψηφία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ. Η πλειοψηφία της ΑΔΔΗ που βγήκε στη Βουλή ο προεδρεύων εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ και χαρακτήρισε θετικές τις ρυθμίσεις. Συνάδελφοι, απέναντι στο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε, εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι εννοεί. Όταν λέει κάνουμε ό,τι μπορούμε, βλέπουμε χιλιάδες στρέμματα να καταστρέφονται, βλέπουμε περιουσίες να καταστρέφονται, βλέπουμε ζωές να θυσιάζονται. Απέναντι στο επιχείρημα κάθε φορά που λέει κάνουμε ό,τι μπορούμε, ξέρουμε ότι λύνει τα χέρια για μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων για να στηρίξει την κερδοφορία και την επιχειρηματικότητα. Όλοι εμείς όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Από την επόμενη, από σε όλες τις γενικές συνελεύσεις που θα ακολουθήσουν από το Σεπτέμβρη με την επιστροφή όλων των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια, γιατί το διεκδικητικό πλαίσιο είναι εδώ. Γιατί η απέτησή μας να ζούμε με αξιοπρεπείς μισθούς είναι εδώ. Γιατί η απέτησή μας να καταργηθούν οι αντιασφαλιστικοί νόμοι και η ρύθμιση που ανοίγει το δρόμο για συνταξιοδότηση στα 74 είναι εδώ. Και είναι χρέος μας, είναι καθήκον μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα αντικρούσουμε και να τα ανατρέψουμε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με όλα τα μέσα, με όλες τις μορφές, όλοι οι εργαζόμενοι μέσα από τα μαζικά μας όργανα, μέσα με τις συλλογικές μας διαδικασίες. Καλή δύναμη σε όλους!